Σπίτια του Αέρα. Κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ. Με την Ιουλία Ζωντανού στο ράδιο Αβένα 97.7. Μια εκπομπή για τους μικρούς μας φίλους. Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα έχω επιλέξει ένα παραμύθι για τις κακές λέξεις που καμιά φορά μας κολλάνε στο μυαλό μας σαν μύγες. Λέξη σαν μύγα, της Ιωάννα Μπαμπέτα Μπακιρτζή. Σήμερα, στον νηπιαγωγείο, στην τάξη της κυρίας Αμαλίας, τα παιδιά δεν βγήκαν διάλειμμα. Όλα ξεκίνησαν με τον Αργύρη, που είπε μια κακιά λέξη. Μια λέξη μόνο, αλλά πολλές φορές. Και αυτή η λέξη σαν μύγα πέταγε εδώ και εκεί και ενοχλούσε. Η κυρία έκλεισε το στόμα της με τα δυο χέρια σαν να τρόμαξε πως θα μπει μέσα η μύγα και του φώναξε. «Ντροπή, Αργύρη, μην το ξαναπείς αυτό». Όλα τα παιδιά γέλασαν. Ο Αργύρης, για να διασκεδάσει την τάξη, την είπε πάλι. Και τα παιδιά ξεκαρδίστηκαν, νιώθοντας τη λέξη σαν μύγα να τους γαργαλάει τα αυτιά. Όταν ο Θοδωρής γύρισε σπίτι, διηγήθηκε στη γιαγιά του την ιστορία, την κακιά λέξη. Η γιαγιά θύμωσε και σήκωσε τα χέρια της σαν να ήθελε να διώξει τη μύγα μακριά. «Μην ξαναπείς αυτή τη λέξη. Το καλό που σου θέλω», του είπε. Όμως εκείνος δεν μπορεί να την ξεχάσει. Τη σκέφτεται συνέχεια. Πετάει πάνω από το κεφάλι του και τον ενοχλεί. Η μαμά επέστρεψε από τη δουλειά και ο Θοδωρής της περιέγραψε τι έγινε στο σχολείο. Δεν της είπε για τη λέξη, για να μην το μαλώσει όπως η γιαγιά. Όμως η μαμά το ρώτησε ποια ήταν αυτή η λέξη που είπε ο Αργύρης και του ζήτησε να την ψιθυρίσει στο αυτί της. Περίεργο, γιατί δεν ήταν κανείς άλλος στο δωμάτιο για να την ακούσει. «Αγόρι μου, δεν πρέπει ποτέ να πεις αυτή τη λέξη. Να την βάλεις σε ένα κουτί και να την πετάξεις στα σκουπίδια», το συμβούλεψε η μαμά με κόκκινα μάγουλα. «Αυτό κάνουμε με τα κακά όνειρα για να τα ξεχνάμε». Ο Θοδωρής ψιθύρισε λοιπόν τη λέξη μέσα σε ένα κουτί. Έκλεισε γρήγορα το καπάκι και το πέταξε στα σκουπίδια. Όλο το βράδυ σκεφτόταν το κουτί μέσα στο σκουπιδοντενεκέ. Και το πια τον πήρε ο ύπνος, είδε στο όνειρό του το καπάκι να κουνιέται. Γιατί η λέξη ήθελε να βγει. Έσπρωχνε ασταμάτητα. Τι κι αν ήταν απλώς ένας ψίθυρος, είχε αρκετή δύναμη. Είχε φτερά όπως η μύγα. Έκανε την δασκάλα να τρομάξει, τη γιαγιά να θυμώσει, τη μαμά να κοκκινήσει και όλα αυτά μια λέξη μοναχά. Το επόμενο πρωί, στο σχολείο, οι λέξεις πετούσαν και πάλι. Τα παιδιά
έπαιξαν ποδόσφαιρο και πάνω από τα κεφάλια τους ήταν οι μύγες. Στην αρχή γελούσαν, αλλά μετά άρχισαν να τους ενοχλούν. Πετούσε η λέξη από τον ένα στον άλλον και τους νευρίαζε. Όλοι την είπαν και όλοι την άκουσαν. Άρχισαν να τσακώνονται. Κλωτσιές, σπρωξιές, χαμός. Οι δασκάλες προσπαθούσαν να τις διώξουν, αλλά εκείνες ήταν επίμονες. Το μεσημέρι οι γονείς έμαθαν τα πάντα. Το αποτέλεσμα, φρύδια σουφρωμένα και χέρια στη μέση. Το μόνο που ακουγόταν ήταν: αν ξαναπείς αυτή τη λέξη, δεν θα ξαναδείς τηλεόραση. Αν ξαναπείς αυτή τη λέξη, δεν θα φας γλυκό. Δεν θα πας σινεμά. Και πολλές άλλες απειλές. Οι λέξεις τελικά έχουν μεγάλη δύναμη. Ο Θοδωρής, ξαπλωμένος το βράδυ στο κρεβάτι του, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Σκεφτόταν με τα μάτια ανοιχτά στο σκοτάδι. Ήθελε να είναι ευγενικός και να του λένε όλοι μπράβο. Όμως δεν μπορούσε να ξεχάσει αυτή τη λέξη και ας μην ήξερε τι σημαίνει. Κι έτσι, καθώς μετρούσε τις μύγες που πετούσαν πάνω από το κεφάλι του και άκουγε τους ψιθύρους από το σαλόνι, κοιμήθηκε. Την άλλη μέρα, όλα τα παιδιά ήταν λίγο στεναχωρεμένα, γιατί δεν είναι ωραίο να σε έχουν μαλώσει οι γονείς σου. Όταν όμως χτύπησε το κουδούνι για να μπουν μέσα, κάποιος ξεκίνησε να σπρώχνει. Κάποιος σκόνταψε και έπεσε πάνω σε κάποιον άλλον. Και η λέξη πετάχτηκε και φτερούγησε με δύναμη πάνω από τα κεφάλια των παιδιών. Ένα κουβάρι είχαν γίνει μέχρι που εμφανίστηκε η δασκάλα τους. Τι θα γινόταν άραγε? Σηκώθηκαν και μπήκαν στην τάξη με σκεφτό το κεφάλι. Όμως τίποτα δεν συνέβη. Και ενώ πότε πότε πέταγε η μύγα και τους γαργαλούσε, η κυρία σαν να μην την πρόσεχε. Δεν την έδιωχνε. Δεν την άκουγε. Ή έκανε πως δεν την άκουγε. Δεν την έβλεπε ή έκανε πως δεν την έβλεπε. Ήταν σαν να μην υπήρχε. Στο διάλειμμα, τα παιδιά για να σιγουρευτούν για τη δύναμη της λέξης τη φώναζαν όλο και πιο δυνατά. Όμως κανείς δεν τους μάλωσε. Το απόγευμα οι γονείς ήρθαν στο σχολείο. Τους είχε καλέσει η διευθύντρια. Μέσα στο αυτοκίνητο στην επιστροφή, η μαμά και ο μπαμπάς ήταν χαμογελαστοί. «Όλοι κάνουμε λάθη», είπαν στο Θοδωρή. Ο μπαμπάς του χάιδεψε το κεφάλι το βράδυ και το φίλησε για καληνύχτα, ενώ η μαμά κάθισε δίπλα του και του διάβασε ένα βιβλίο με πειρατές. Ο Θοδωρής κοιμήθηκε νωρίς χωρίς να μετρήσει μύγες. Η αλήθεια είναι πως δεν φτερούγιζαν πάνω από το κεφάλι του. Μια μόνο πήρε το μάτι του να πετά κουρασμένα γύρω από τη σχολική τσάντα. Στο σχολείο τα πράγματα ήταν ήρεμα. Κάποια στιγμή, την ώρα της ζωγραφικής, ο Αργύρης ψιθύριξε τη λέξη στον Κώστα. Όλοι κράτησαν την ανάσα τους. Η Μαρκαδόρη έμειναν ακίνητη και το αεράκι σταμάτησε να φυσά. Όμως η κυρία σαν να μην άκουσε. Η μύγα φτερούγησε αδύναμα
και έπειτα πέταξε έξω από το παράθυρο. Ο Θοδωρής δεν ασχολήθηκε παραπάνω. Είχε άλλα πράγματα να σκεφτεί. Το βράδυ θα έβλεπε με τον μπαμπά ποδόσφαιρο. Βραδιά με σουβλάκια και αναψυκτικά. Κάθισαν στον καναπέ. Άπλωσαν τα πόδια τους στο τραπεζάκι με τα μάτια τους καρφωμένα στην μπάλα. Τότε, σε μια φάση που ο διαιτητής σφύριξε λάθος, ο μπαμπάς σηκώθηκε όρθιος και φώναξε την κακιά λέξη. Οι μύγες εμφανίστηκαν φτερουγίζοντας με μανία. Η μαμά πετάχτηκε από την πολυθρόνα και κοίταξε τον μπαμπά με μάτια γουρλωμένα. Έπειτα και οι δυο γύρισαν προς το Θοδωρή. Εκείνος, με τα μάτια κολλημένα στην τηλεόραση, συνέχισε να μασουλάει το σουβλάκι του. Το μόνο που ακουγόταν ήταν η φωνή του παρουσιαστή στην τηλεόραση, και αυτό γιατί τα φτερουγίσματα από τις μύγες γίνονταν όλο ένα και πιο αδύναμα. Ο Θοδωρής γύρισε και κοίταξε τους γονείς του. «Όλοι κάνουμε λάθη», είπε, και τους έκλεισε το μάτι. Μετά ήπια μια χορταστική γουλιά από το αναψυκτικό του. Οι μύγες έγιναν μικρές τελείες και εξαφανίστηκαν πετώντας μακριά. Ο μπαμπάς κάθισε στον καναπέ και η μαμά έκλεισε το παράθυρο. Τότε ήταν που ο Θοδωρής αποφάσισε να ξεμπερδέψει μια και καλή με τις μύγες. Άλλωστε, τη συχαίνεται. Διαβάσαμε το παραμύθι «Λέξεις αμίγα» της Ιωάννα Μπαμπέτα Μπακιρτζή. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά σε όλα τα παιδιά. Παραμύθια του αέρα. Κάθε Σάββατο στις 9 το βράδυ. Με την Ιουλία Ζωντανού στο ράδιο Αβένα 97.7. Μια εκπομπή για τους μικρούς μας φίλους.